στιγμή ό,τι που παρακολουθείτε είναι από την τελευταία προπόνηση των παιχτών του Άρη εν ώψη του αυριανού αγώνα τους με τη Σαντάρα. Τι θα κάνουν αύριο οι κίτρινοι? Μερικοί από αυτούς, όπως είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Νίκος Φιλίππου, μας λένε τη γνώμη τους ένα 24ωρο πριν από τον αυριανό αγώνα. Την αξία του Ιουγκοσλάβικου μπάσκετ νομίζω ότι όλος ο κόσμος την ξέρει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δυνατότητες του Άρη όμως αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο να μπορεί όχι μόνο οι Ιουγκοσλάβικες αλλά και οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη να μπορέσει να παίξει μαζί της. Οι πιθανότητες νίκης μας εξαρτηθούν βέβαια το πόσο δυνατοί θα φανούμε μέσα στα καλάθια. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα με τον Τζίμι αλλά και με τους δύο Αμερικάνους, του οποίους έχει όπως και τον Νίκο τον Φιλίππο η ομάδα, να κερδίσει τις μάχες μας στα καλάθια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ότι μπορούμε να παίξουμε τόσο γρήγορα όσο ξέρει ο κόσμος αλλά και εμείς και να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Οι δυνατότητες μας βέβαια δεν είναι μόνο να κερδίσουμε το μάτς μέσα στην Ελλάδα και γι' αυτό μόνο θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε, αλλά και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε μάτς και μέσα στο Ζαντάρ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι ομάδα η οποία θα στηρίζεται μόνο στην έδρα της. Κοντά μας τώρα ο Νίκος Φιλίππου. Νίκο, πριν από λίγο ο Πάνος μου είπε ότι μεγάλο ποσοστό για την έκβαση αυτών των δύο μαχών απέναντι στη Ζαντάρ θα κρίνει το πώς θα πάτε εσείς υψηλοί. Συμφωνείς μαζί του και τι πιστεύεις να γίνει από αυτή τη μάχη? Ναι, νομίζω ότι η Ζαντάρ είναι μια δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στηρίζεται αρκετό, κατά μεγάλο βαθμό στους ψηλούς και πιστεύω ότι η μάχη θα κριθεί κάτω από τα καλάθια. Θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες και νομίζω ότι αν κερδίσουμε τη μάχη κάτω από τα καλάθια θα μπορέσουμε να... θα είναι πιο εύκολο το αποτέλεσμα, θα προχωρήσει καλύτερα η ομάδα μας και θα μπορέσουμε, αφού πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εδώ στην Ελλάδα, να χτυπήσουμε και το μάτς μέσα στη Γιουγκοσλαβία και να πετύχουμε την πρόκριση. Όλοι εδώ στον Άρη μιλάτε για ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελες να μου διευκρινίσεις τι εννοείται με αυτόν τον όρο? Δηλαδή μια διαφορά γύρω στους 10 με 15 πόντους. Νομίζω ότι είναι μια καλή διαφορά που θα μας βοηθήσει να παίξουμε χωρίς άγχος στη Γιουγκοσλαβία και να μπορέσουμε, αν όχι να κερδίσουμε εκεί, να χάσουμε τέτοιο αποτέλεσμα ώστε να προκριθούμε. Μιλήσαμε ότι τα ατού της Ζαντάρ είναι υψηλή της παίκτες. Τα ατού του Άρη απέναντι σε αυτή τη Ζαντάρ, ποια θα είναι? Ναι, νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορεί να πει ότι έχει δύναμη κάτω από τα καλάθια. Στηρίζεται πιο πολύ στους περιφερειακούς παίκτες, αλλά θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα πάμε εμείς υψηλοί. Δηλαδή, όσο καλύτερα παίξουμε εμείς κάτω από τα καλάθια, νομίζω τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Λίγες στιγμές πριν από το αυριανό μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Άρη και της Ζαντάρ βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η ομάδα των Γιουγκοσλάβων. Βλέπετε ένα στιγμιότυπο, οι παίκτες της τρώνε, ξεκουράζονται και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αύριο τον Άρη στο μεγάλο αγώνα. Κοντά μας ο προπονητής των Γιουγκοσλάβων. Να δούμε τι έχει να μας πει, πώς θα αντιμετωπίσει αύριο τον Άρη. Και Κώστας, ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας για τον αυριανό αγώνα? Και ο Μπρούνο Μάρτσελιτς, ο προπονητής Σαντάρ που διαδέχθηκε τον Γιώσιπ Τζέρτζια, μας είπε ότι νομίζει ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τόσο για τη Σαντάρ όσο και για τον Άρη. Δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη του ότι ο Άρης απέκλεισε νικώνες μάλιστα και στους δύο αγώνες τους Βούλγαρους. Κατά τη γνώμη του, η ομάδα του Άρη έχει δύο από τα καλύτερα γκάρ στην Ελλάδα. Έχει επίσης δύο Αμερικάνους, έχει ένα σέντερ όπως είναι ο Κοκολάκης, ο οποίος δυναμώνει πάρα πολύ τον Άρη στην άμυνα κυρίως. Θα προσπαθήσει να τελειώσει τον αγώνα με όσο το δυνατόν κάποιο καλό αποτέλεσμα. Και όταν μίλησε ο κύριος Μάρτσελιτς για ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζει ότι μια διαφορά 110 πόντων είναι καλή. Φοβάστε τον Άρη, τον ρωτήσαμε στη συνέχεια. Μας πάνε σε μονολεκτικό, όπως είδατε, τον εκτιμάει τον Άρη. Και ποια είναι η γνώμη του για τις δυνατότητες που βλέπει να υπάρχει, να έχει η ομάδα του και ο Άρης? Περιμένει ένα καλό αποτέλεσμα και στα δύο παιχνίδια. Τι εννοεί με αυτό? Ένα αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα που να του δίνει περιθώρια για πρόκριση στο δεύτερο. Μία από τις μεγάλες βεντέτες του γιουγκοσλάβικου μπάσκετ. Παίκτης της Σαντάρ, ο Ιβαν Σούνερα, 90 φορές διεθνής, τον ρωτάμε What's your opinion about the game of tomorrow? Τι πιστεύει για τον αγώνα αύριο? Περιμένω, μας είπε ο Σούνερα, ένα καλό αποτέλεσμα από τη Σαντάρ. Και όταν εννοεί καλό αποτέλεσμα, εννοεί μια διαφορά 10 πόντων μέσα στο παλέντες πόρο να χάσει η Σαντάρ. Μπορεί κατά τη γνώμη του να καλυφθεί μια τέτοια διαφορά.
Περιμένει λοιπόν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ξέρετε τίποτα για την ομάδα του Άρη, το ρωτήσαμε στη συνέχεια. Γνωρίζει ότι έχει τους δύο καλύτερους γκάρ της Ελλάδας, που είναι ο Γιαννάκης και ο Γκάλης. Τους ξέρει από τους αγώνες που έχει δώσει η Εθνική Γιουγκοσλαβίας, που ήταν στέλεχος, μαζί με την Εθνική Ελλάδος. Νομίζει ότι ο Άρης έκανε διάνα με την απόκτηση του Γιαννάκη, μας είπε στη συνέχεια, απαντώντας μας για το τι ελπίδες δίνει στην ομάδα του να προχωρήσει. Είναι αισιόδοξος. Νομίζει ότι η Ζαντάρ θα πάει τελικά στο γκρουπ αφού αποκλείσει προηγουμένως τον Άρη. Πρέπει να